το θεωρείς σωστό άνθρωπο, θα φύγει. Θα γεράσουμε. Ψάχνει αυτή η ευκαιρία, σου λέει δεν μου κόψε απόδειξη. Πάω να φύγω. Φάγατε ή ήπιατε και δεν σας έδωσαν απόδειξη? Μπορείτε να φύγετε χωρίς να πληρώσετε, αφού σύμφωνα με τον νόμο, φαγητά και ποτά θα είναι κερασμένα από το κατάστημα. Προσοχή, ο νόμος δεν ισχύει ακόμη. Είναι μία μέθοδος που σκέφτεται το Υπουργείο Ανάπτυξης για να πατάξει τη φοροδιαφυγή σε μπαρ, καφετέρειες, εστιατόρια, ταβέρνες και χορούς αναψυχής. Δεν θα γράφει μόνο το ποσοστό του ΦΠΑ, θα γράφει και το αξιακό ποσό. Γιατί επειδή δεν υπάρχει αυτή η απόλυτη εμπέδωση στον καταναλωτή του πόσο είναι ο φόρος που καταβάλει για αυτές τις αγορές, έχει δημιουργήσει μια χαλαρότητα στο να ζητάμε την απόδειξη. Σκεφτόμαστε να μπει και μια υποχρέωση αναγραφής στους τιμοκαταλόγους ότι αν δεν προσκομίζεται η απόδειξη, να μην έχει υποχρέωση ο πελάτης να πληρώνει κανένα ποσό. Είναι δηλαδή λογικό αυτό, είναι σωστό? Αναγκαστικά θα κόβουμε σε όλους αποδείξεις. Τι θα κάνουμε? Έτσι. Παρά να τους χάνουμε, αυτοί θα ψάχνουν και αφορμή, σου λένε δεν μας έχω αποδείξει, πάμε να φύγουμε. Ένα 80-90% το κόβουμε μόνοι τις αποδείξεις. Τώρα τι να σου, άμα το θεωρείς σωστό άνθρωπο, θα φύγει, τον κεράσουμε. Εντάξει, πιο καλά να τον κεράσουμε παρά να δώσουμε 23% στην εφορία. Τώρα αν το θεωρεί το κράτος είναι σωστό, θα βάλουμε και εμείς τις τιμές στα ύψη, θα βάλουμε το 23% στους λογαριασμούς, διότι αυτή τη στιγμή το 23% εμείς δεν το έχουμε περάσει στις τιμές μέσα. Θα το αναγκαστούμε να το βάλουμε και δεν θα τρώει άνθρωπος εδώ πέρα, δεν ακόμη κανείς απόδειξη. Οι καταστηματάρχες από την πλευρά τους δέχονται πως όλοι πρέπει να κόβουν αποδείξεις και πως το καταναλωτικό κοινό πρέπει να εμπεδώσει την πραγματική αξία του ΦΠΑ. Αλλά προσθέτουν πως η θεωρία από την πράξη απέχει αρκετά, οπότε πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Γιατί κόβουμε την πρώτη απόδειξη με την πρώτη παραγγελία. Εάν παραγγείλει μια κοκακόλα ακόμα, πρέπει να του πάμε το άλλο χαρτάκι. Λοιπόν, καταληκτικά μπορεί από τα πέντε χαρτάκια ανεβαίνουν πάνω, χορεύουν στα τραπέζια, χάνονται μέσα στα πιάτα, μπορεί να χαθούν οι αποδείξεις. Άντε να αποδείξω εγώ μετά ότι του έχω πάει την απόδειξη και ότι αυτός την έχει χάσει. Όχι, δεν είναι κερασμένα αυτά. Απόδειξη είναι υποχρεωμένο το κατάστημα να κόψει και είναι υποχρεωμένος ο πελάτης να πάρει την απόδειξή του. Πού θα τα βγει, δηλαδή του βάζει 23%, δηλαδή στο 1.230 πάνε εκεί. Άμα βάλει και το 35%, δηλαδή θα δουλεύει το κράτος 55% και στα δέπειτα κανείς δεν θα κόβει. Συνειδησιακό αλλά και πρακτικό ζήτημα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές, που σίγουρα σε καιρό κρίσης δεν το βρίσκουν άσχημη ιδέα.